Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek Ziad της καρδιάς σας, είμαι αγούρου ξυπνημένος και σήμερα θα δούμε αυτό που βλέπετε όσο το βλέπετε. Εδώ από πίσω είναι αυτό εδώ πέρα το πολύ μικρό κουτάκι όπως μπορείτε να δείτε. Έχει έρθει από την Γερμανία, είναι από μια εταιρεία η οποία λέγεται Rose Bikes. Και το συγκεκριμένο περιέχει μία τσάντα για το ποδήλατο. Το ποδήλατο, το ηλεκτρικό που είχα πάρει πριν από 2 χρόνια. Οπότε σήμερα θα δούμε το συγκεκριμένο, θα σας εξηγήσω και για ποιο λόγο αγοράστηκε η συγκεκριμένη τσάντα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Και πάμε να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στο unboxing. Έχω εδώ πέρα στα χέρια μου, όπως μπορείτε να δείτε, το κινητό, γιατί όλες οι πληροφορίες θα διαβαστούν από την οθόνη. Δεν έπαιζε να τις θυμάμαι όλες αυτές. Λοιπόν, αρχικά να πω το εξής. Η συγκεκριμένη τσάντα λέγεται Ortlieb Backroller Free QL 3,1. Αυτή η τσάντα αγοράστηκε από το συγκεκριμένο το μαγαζί στα 85 ευρώ μαζί με τα έξοδα, με τα μεταφορικά. Βγήκε γύρω στα 95 με 100. Κάπου εκεί χοντρικά. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν αγοράστηκε και η αλήθεια είναι ότι με ταλαιπώρησε λίγο για να μπορέσω να το βρω, γιατί ήθελα μια τσάντα η οποία να υποστηρίζει το σύστημα QL 3,1. Το QL 3,1 θα σας το δείξω στην άλλη που είναι ήδη βρώμικη βέβαια τσάντα, οπότε μην δώσετε πολύ σημασία. Το QL 3,1 είναι αυτό εδώ πέρα το σύστημα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Αυτά τα τρία εδώ που βλέπετε. Αυτά είναι τρεις βάσεις, όπου όπως είναι η σχάρα του ποδηλάτου, έχει τρεις πολύ μικρές τελίτσες, ουσιαστικά είναι στηρίγματα, στις αντίστοιχες θέσεις που είναι αυτές οι βάσεις στην τσάντα. Οπότε πηγαίνεις, στηρίζεις την τσάντα κατευθείαν εκεί πέρα, ασφαλίζει και όταν θέλεις να τη βγάλεις, απλά έχει έναν ειδικό τρόπο απασφάλισης για να μπορέσεις να την αφαιρέσεις από εκεί πέρα πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα χωρίς να σε ταλαιπωρήσει. Αλλά έχει ασφάλεια. Δεν πέφτει στο δρόμο, δεν είναι το ότι είναι τόσο εύκολο να την τραβήξει κάποιος τα πολύ γρήγορα και να το κλέψουνε. Άρα λοιπόν ήθελα μια τέτοια τσάντα και θα την ανοίξουμε ευθύς αμέσως για να δούμε λίγο ακριβώς πώς είναι, πώς φαίνεται και τι βλέπουμε, για να καταλάβετε για ποιο λόγο δεν κράτησα αυτή που είχα ήδη, που θα χρησιμοποιείτε, και πήρα και την άλλη. Πάμε όμως να το ανοίξουμε. Αυτό ήρθε από την Γερμανία με την DHL περίπου σε μία εβδομάδα. Περίπου, νομίζω, άντε να μην ήταν μία εβδομάδα, να ήταν 8 μέρες. Απλά αυτές οι τσάντες, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχουν πολύ μεγάλο απόθεμα πια. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Δηλαδή και εμένα με δυσκόλεψε αρκετά για να μπορέσω να τα βρω. Τώρα πώς ανοίγει αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, το κουτί μέσα έχει αυτό. Ας ελπίσουμε ότι ήρθε η τσάντα που ήθελα, γιατί δεν είμαι και σίγουρος για το τι φτάνει εδώ, η αλήθεια είναι. Και το κακό είναι ότι η συγκεκριμένη τσάντα έχει φτάσει... Ναι, δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Έχει φτάσει κανένα 2 εβδομάδες τώρα, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν ασχολήθηκα να την ανοίξω, λόγω COVID και το ότι απλά δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, άρα εκ των πραγμάτων αυτό παρέμεινε μέσα στο κουτί. Ελπίζω να είναι αυτό που φαντάζομαι. Λοιπόν, δείτε λίγο το κουτί ακριβώς όπως μας ήρθε. Βλέπετε ότι λέει Backroller, εδώ πέρα επάνω λέει Ortlieb Waterproof. Ortlieb είναι η εταιρεία η οποία τα παράγει τα συγκεκριμένα. Και από πίσω μας έχει αυτό εδώ πέρα, όπου μας δίνει ουσιαστικά κάποιες πληροφορίες για την τσάντα και μας δείχνει και κάποιους τρόπους που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε συν κάποια αξεσουάρ. Αυτά εδώ πέρα τα τρία είναι αξεσουάρ τα οποία μπορούμε να αγοράσουμε. Η αλήθεια είναι ότι μπήκα στον πειρασμό να αγοράσω και κάποια από αυτά τα αξεσουάρ, γιατί μερικά θα με βολεύανε πάρα πολύ για να μεταφέρω με μεγαλύτερη ασφάλεια φαγητό, που αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που το συγκεκριμένο αγοράστηκε. Αλλά επειδή κάνανε το συγκεκριμένο το αξεσουάρ γύρω στα 25,
30 ευρώ. Είπα χαιρετίσματα, έτσι, όπως χαιρετάει ο βασιλιάς, και λέω εντάξει, το βλέπουμε. Λοιπόν, η τσάντα έρχεται... Καλά, μπες εδώ. Η τσάντα έρχεται έτσι, είναι διπλωμένη, την ανοίγουμε και είναι έτσι. Λοιπόν, εδώ θα σας δείξω και τη βασική διαφορά που έχει αυτή η τσάντα σε σχέση με την άλλη, που είναι οι βάσεις. Αν δείτε τις βάσεις εδώ, ακριβώς πως είναι, δείτε ότι εδώ είναι έτσι και αυτό εδώ πέρα είναι το κλασικό που είναι η τρυπούλα. Δείτε τώρα πως είναι αυτή εδώ η τσάντα. Αυτή είναι εδώ η τσάντα, το λέω και πάλι είναι βρώμικη, οπότε μην δίνετε σημασία. Βλέπετε επίσης ότι έχει εδώ κάτι αντίστοιχο, αλλά αυτά εδώ είναι πολύ διαφορετικά. Είναι πολύ διαφορετικά γιατί αυτή η τσάντα μπαίνει έτσι, ενώ αυτή η τσάντα, λόγω του ότι είναι με αυτόν τον τρόπο, ακουμπάει πρώτα αυτό και μετά αυτήν απλά τη σέρνουμε για να μπορούν να πιάσουν οι ασφάλειες που βλέπετε. Βλέπετε εδώ πέρα που σηκώνεται το δεντάκι. Αυτή είναι εδώ λοιπόν και αντίστοιχα από αυτό εδώ είναι η ασφάλεια. Είναι αυτά που πιάνουν στο ποδήλατο για να μην μπορεί να πέφτει. Αυτή είναι η τσάντα. Έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα σας διαβάσω ευθύς αμέσως. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει single pannier for left or right side mounting. Άρα μπορούμε να τη βάζουμε είτε από τη δεξιά πλευρά είτε από την αριστερή πλευρά του ποδηλάτου. Η σχάρα στο ποδήλατο έχει και από τις δύο πλευρές αυτές τις τρεις βάσεις για να μπορούμε να στηρίζουμε την τσάντα. Είναι waterproof roll closure. Αυτό σημαίνει ότι η τσάντα έχει μία αδιαβροχοποίηση, για να δω λίγο, IP64. Το IP64 ωστόσο επιτυγχάνεται όταν, αφού βολέψουμε τα πράγματα... Οκ, καλά, δεν το είχα ανοίξει. Θα τα δούμε. Αφού βολέψουμε τα πράγματα, πρέπει αυτό να πάρουμε, να το τυλίξουμε. Νομίζω λέει 3-4 φορές, οπότε είναι 1, 2, 3, 4. Εντάξει, οκ. Για να μπορέσει να πιάσει το IP64. Αυτή είναι μια βασική λεπτομέρεια. Το είχα διαβάσει εξ αρχής ούτως ή άλλως από την ώρα που το αγόραζα. Τι άλλο μας λέει? Μας λέει PU coated polyester fabric. Άρα λοιπόν αυτό εδώ είναι πολυεστέρας. Εδώ πέρα πάνω γράφει Ortlieb waterproof free. Το free είναι από το PVC free, γιατί αυτή η τσάντα δεν έχει καθόλου PVC. Έχει shoulder strap. Αυτό θα το δούμε, γιατί είναι ένας από τους λόγους που αγοράστηκε. Symmetric shape allows for use on the right or left side. Okay. Large reflectors στα πλαϊνά. Αν δείτε εδώ, έχει αυτό εδώ πέρα που είναι ανακλαστήρας και έχει και από την άλλη και έχει και από εδώ επίσης ένα ανακλαστήρα. Integrated inner pocket. Αυτό είναι σαν να με το διάβασα ποτέ, γι' αυτό και με ακούσατε να κάνω αου αου. Λοιπόν, εδώ μέσα, τι είναι αυτό, θα το δούμε. 5 χρόνια εγγύηση σε περίπτωση που πάθει οτιδήποτε. Και keep dry what you love. Μας δίνει κάποιον άλλον εξοπλισμό, αδιάφορο. Λοιπόν, εδώ μέσα μας έχει κάποιες πληροφορίες για την τσάντα, που είναι πληροφορίες για να μπορέσουμε αυτό να το σετάρουμε στο ποδήλατο. Λοιπόν, εάν το ποδήλατό σας δεν έχει ήδη βάση για QL3,1 όπως έχει το δικό μου, αυτά εδώ πέρα είναι τα εξαρτήματα τα οποία χρειαζόμαστε για να μπορούμε να τα συνδέσουμε πάνω στο ποδήλατο, στη σχάρα πίσω, ούτως ώστε να το κάνουμε QL3,1. Και εδώ πέρα μας δείχνει απλά τις οδηγίες που έχουμε για να μπορέσουμε αυτό να το συνδέσουμε. Μας δείχνει ακριβώς πώς πρέπει να γίνει η εγκατάσταση επάνω στη σχάρα του ποδήλατου και μας λέει πώς είναι ok για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο. Και εδώ πέρα μέσα, όντως, ξέρω αν θα το πιάσει αυτό η κάμερα, αν το δείτε,
Βλέπετε αυτό το γκρι που έχει εδώ πέρα μέσα. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το inner pocket το οποίο λέει. Και σαν inner pocket, να το. Είναι αυτό εδώ. Okay. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η εσωτερική η τσέπη. Σαν inner pocket έχει αυτό εδώ το φερμουάρ. Α, είναι μόνο αυτό το μικρούλι. Δεν έχει κάτι άλλο πιο κάτω και είναι και δεκτυωτό γιατί βλέπετε και το χέρι μου. Αυτά. Εμένα η απορία μου τώρα είναι η εξής. Γιατί λέει ότι έχει τέτοιο για τον ώμο, για να το κρεμάμε. Αν αυτό πάρω και το κουμπώσω. Τώρα πώς κουμπώνει δεν ξέρω, τέλος πάντων. Και έρχεται αυτό εδώ και ασφαλίζει. Τώρα αυτό με κάποιον τρόπο γίνεται, αλλά δεν το έχω μάθει ακόμα. Α, okay. Άρα αυτό ασφαλίζει από πάνω και πάει έτσι. Ναι. Και πού είναι το λουρί για τον ώμο. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά, γιατί δεν το έβλεπα, η τσάντα μέσα, εκτός από τα χαρτιά, είχε και αυτό. Γιατί αυτό είναι που έψαχνα εγώ ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το λουράκι για τον ώμο, που με κάποιον τρόπο ανοίγει. Ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ τέλος πάντων είναι το λουράκι για τον ώμο. Το λουράκι για τον ώμο βολεύει πάρα πολύ και όταν σας λέω πάρα πολύ εννοώ πάρα πολύ, γιατί αυτή είναι το πέρα την τσάντα. Φανταστείτε πως τώρα έχω και πράγματα μέσα. Α, και βρήκα και κάτι που έψαχνα χτες. Okay. Αυτό εδώ πέρα φανταστείτε ότι όταν είναι γεμάτο και το κουβαλάμε, βλέπετε ότι πέφτει λίγο διαγώνια, να το πω έτσι, γιατί κρέμεται από εδώ. Αυτό δεν βοηθάει να το κουβαλήσεις, γιατί όταν το κρατάς, αν το έχεις γυρισμένο με αυτή την πλευρά προς το σώμα σου, δηλαδή το κρατάς έτσι, σε χτυπάει και σε χδέρνει στο πόδι. Αν το έχεις από την άλλη πλευρά, δεν σε χτυπάει να σε χδύρει στο πόδι, αλλά και πάλι είναι λίγο περίεργο, γιατί και πάλι το νιώθεις σαν βάρος, επειδή σε τραβάει προς τα κάτω. Σίγουρα βολεύει περισσότερο το να υπάρχει αυτό για τον ώμο. Άρα λοιπόν, αυτό για τον ώμο είναι εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, μπαίνει έτσι και εδώ. Ναι. Και μπαίνει με αυτόν τον τρόπο για να μπορούμε να το βάζουμε και να το μεταφέρουμε. Μεγάλη διαφορά. Το λέω. Τεράστια. Και αυτό εδώ πέρα έχει ένα καλό. Αφού το πάρουμε, γεμίσουμε την τσάντα όπως θέλουμε να τη γεμίσουμε. Συνδέω αυτό εδώ και έχει αυτό εδώ πέρα το εξαρτηματάκι που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα να σας δείχνω. Αυτό εδώ είναι η ασφάλεια από το λουράκι για τον ώμο. Άρα λοιπόν έχουμε την τσάντα, φτάνουμε ποδήλατο, τη βάζουμε στο ποδήλατο και περνάμε το λουράκι αυτό εδώ από μέσα και δεν έχουμε και κίνδυνο. Τώρα μην την κοιτάτε που είναι λίγο πατσαβουριασμένη, γιατί δεν το έχω κάνει εγώ εδώ πέρα σωστά. Μας κρατάει την τσάντα σφιχτή γιατί κατεβάζουμε και την ασφάλεια από εδώ και αυτό δεν έχει κίνδυνο όταν είναι μέσα στο δρόμο να φύγει, να μπλεχτεί με οτιδήποτε, είτε από ρόδα, είτε από πόδια, είτε από τα πεντάλ, είτε να πιαστεί κάπου στο δρόμο και να βρεθούμε κατάχαμα, χαιρετίσματα και τα λέμε. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια και είναι και ένας από τους λόγους που αγοράστηκε. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο, αυτό εδώ πέρα, σαν όγκος, υπολογίστε ότι χωράει περίπου 20 λίτρα. Είναι σαν βάρος 950 δεν λέει, ναι, 950 γραμμάρια από μόνο του, άρα δηλαδή μιλάμε για περίπου 1 κιλό. Και όσον αφορά τις διαστάσεις του, σε ύψος, σε εκατοστά, 42 εκατοστά, είναι width 23
ή 32, αναλόγως γιατί έχει κάτι διαφορές και το βάθος του, αυτό εδώ δηλαδή, είναι 17 εκατοστά. Εγώ προσωπικά έχω ένα μπολ και είναι η αιτία για την οποία αγοράστηκε η συγκεκριμένη τσάντα ως επιτουπλίστων, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή έχει 3 ψωμάκια μέσα. Και αγοράστηκε γιατί όταν βάζω αυτό το μπολ σε αυτήν εδώ πέρα την τσάντα που έχω, εκ των πραγμάτων θα μπει έτσι ή και να το βάλω κάπως όπως δεν βολεύει, γιατί θα πρέπει να είναι κάθετα, άρα είναι πολλά φαγητά που παίρνω για τη δουλειά ή οπουδήποτε πηγαίνω, τα οποία θα πρέπει να είναι στεγνά, δεν μπορώ δηλαδή να πάρω κάτι που να έχει έστω και λίγο υγρό, λίγο λαδάκι, τύπου γεμιστά ή οτιδήποτε, ενώ το συγκεκριμένο μπαίνει μέσα στην τσάντα και κάθεται ακριβώς, γιατί η τσάντα ανοίγει. Άρα πιάνει όλη την επιφάνεια που είναι από κάτω. Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο στη Γερμανία. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει σημασία, γιατί ούτως ή άλλως και η εταιρεία είναι γερμανική. Για να σας πω την αλήθεια, επειδή σήμερα το ανοίγω και δεν το έχω δοκιμάσει καθόλου στο ποδήλατο, το οποίο θα πάω να πάρω σε λίγο, άρα θα δοκιμαστεί και η τσάντα κατευθείαν σήμερα, έχω έναν μικρό φόβο, μήπως δεν κάνει, μήπως οι ασφάλειες εδώ δεν με βολέψουν ή οτιδήποτε, γιατί επειδή δεν είναι οι ίδιες, όπως το επισήμανα και προηγουμένως, λέω και άμα δεν κάνουνε, και άμα δεν μπορούν να μπουν πάνω στο ποδήλατο, ή άμα εγώ είμαι τόσο άχρηστος που δεν μπορώ να τις βάλω. Άρα δηλαδή υπάρχει μια μικρή φοβία. Ελπίζω να μην έχουμε θέμα. Θα το δούμε ωστόσο το συγκεκριμένο. Και μια μικρή πληροφορία που την έμαθα πριν από λίγο, έτσι όπως το κοιτούσα. Η θήκη η από μέσα, η εσωτερική, που βλέπαμε προηγουμένως, εκτός από το φερμουάρ που έχει από μπροστά, εκτός δηλαδή από αυτό εδώ πέρα που βλέπαμε πριν, έχει ακόμη μια θήκη εδώ από πίσω, η οποία πιάνει όλο το μέρος. Είναι από πίσω, είναι εδώ. Αυτό ήταν το unboxing. Αυτή εδώ είναι η τσάντα, η back roller QL3,1 από την Ortlieb. Δεν θα βρείτε πολλές τσάντες QL3,1 πλέον, για κάποιον λόγο έχουν έναν άλλον τρόπο ασφάλειας που είναι με κάτι βλακίες που ανοίγουν και κλείνουν. Εμένα δεν με βολεύανε τα συγκεκριμένα, γιατί για να τα χρησιμοποιήσω αυτά, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, έπρεπε να ξεβιδώσω τις βίδες που έχω επάνω στο ποδήλατο. Ό,τι θέλετε, είτε για την τσάντα, είτε για το QL3,1, γιατί γενικότερα υπάρχει το QL2, 2,1 νομίζω και το 3. Είναι κάποια, προφανώς για να φτάσουμε στο 3,1 έχει και κάποια προηγούμενα. Αλλά ό,τι θέλετε και σε ό,τι μπορώ να σας βοηθήσω, εννοείται ότι μου το γράφετε στα σχόλια, μου το ρωτάτε, γενικότερα επικοινωνείτε μαζί μου και το βλέπετε. Μην ξεχάσετε ωστόσο να εγγραφείτε, να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει, να προσέχετε, να περνάτε καλά, να μένετε ασφαλείς, γιατί η αλήθεια είναι ότι συνεχίζει να είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Μέχρι την επόμενη φορά, σας χαιρετώ, γεια σας!